ενημέρωσης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και στην πρόσκληση και είναι σήμερα εδώ στη συνέντευξη που δίνουμε προκειμένου να παρουσιάσουμε την λειτουργία του Διοικητηρίου της ΕΟΡΔΕΑΣ. Θέλω να τους ευχαριστήσω και να πω κάθε έτσι ευχή για καλή συνεργασία και για αυτή που υπάρχει και για αυτή που θα υπάρχει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα πέρα από τον κύριο Περιφερειάρχη που είναι στο πάνελ της συνέντευξης τύπου είναι η κυρία Τασούλα Κατοπούλου, η οποία είναι η Διευθύντρια της ΔΟΗ Πολεμαΐδας, ο κύριος Φώτης Χακάτης, ο Διευθυντής του ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ του Τμήματος Μισθωτών Κοζάνης Μέδα του Πολεμαΐδα και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κοζάνης, ο κύριος Βασίλης Σκότσιας. Μας τιμούν με την παρουσία τους και είναι κοντά μας εδώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημητριάδης, Περιφερειακής Ένωσης Κοζάνης, ο πρόεδρος των εφετών, ο κύριος Χαράλαμπος Παπακώστας, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρος των εφετών της Δυτικής Μακεδονίας, για να το πω συνολικά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ. Είναι οι συνάδελφοί μου αντιπεριφερειάρχες, αλλά και οι συνάδελφοι της Περιφερειακής Σύμβουλης, ο κυρία Καρυπίδου, ο κύριος Καραϊτζόπουλος, ο κύριος Τελιούλης, ο κύριος Καρακαζίδης, ο κύριος Τσότσος. Είναι επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Μεταφορών, ο κύριος Βασίλης Καζιαποστόλου και ο προϊστάμενος του Τμήματος Μεταφορών της ΕΟΔΕΑΣ, ο κύριος Αρέσαφος Βυζάντιος, που θα είναι και αυτό το οποίο ξεκίνησε και δημοκρατήθηκε στις 3 Ιουλίου του 2002 με προϋπολογισμό 1.320.616 ευρώ συν ΦΠΑ και ολοκληρώνεται ουσιαστικά σήμερα. Μία σύμβαση τότε υπογράφηκε στις 2 Ιανουαρίου 2002 και η χρηματοδότησή του ήταν από το ΠΑΝΚ, το Συνδικό Πρόγραμμα όπως λέγαμε τότε, και από το πρόγραμμα του Οπτικού Φόρου. Η αρχική σύμβαση προέλαβε την παράδοσή του σε 600 ημέρες. Διάφορα όμως προβλήματα που είχαν να κάνουν με τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος άφησαν πίσω την ολοκλήρωση του έργου και χρειάστηκε να υπάρξει έξτρα χρηματοδότηση από τον τοπικό πόρο με μία δεύτερη εργολαβία και ένα δεύτερο ποσό, συνολικά 590.000 ευρώ. Συνολικά το κόστος όλων της δαπάνης για την κατασκευή του κτηρίου ανήλθε κοντά στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Το κτίριο έχει ένα υπόγειο με 817 περίπου τετραγωνικά μέτρα που περιλαμβάνει γκαράζ, αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους για ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις. Τον ισόγειο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε με 61 τετραγωνικά μέτρα είναι υπαίθριο χώρο και περιλαμβάνει αίθουσες και ένα αμφιθέατρο. Τον πρώτο όροφο με 630 τετραγωνικά μέτρα και 2,45 είναι υπαίθριο χώρο που περιλαμβάνει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Και τον δεύτερο όροφο με 411,19 τετραγωνικά μέτρα, 121 ημιυπαίθριο χώρο και περιλαμβάνει επίσης γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Στο διάστημα αυτών των 15 ετών που έκανε να ολοκληρωθεί αυτό το κτίριο, και εδώ θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι έκανε τόσα πολλά χρόνια να τελειώσει. Λοιπόν, γιατί εξ αρχής είχε πάρα πολλά προβλήματα πέρα από την χρηματοδότηση που είπα νωρίτερα. Υπήρξαν και μια σειρά από βανδαλισμοί, οι οποίοι στήριξαν την περιφέρεια για να σου καταστήσει περίπου 80.000 ευρώ. Και μάλιστα δεν έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες που έχουν γίνει, αλλά έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα, τα οποία σε 15 μέρες θα είναι OK. Στο διάστημα λοιπόν αυτό έγιναν και τέτοιου είδους προβλήματα στο κτίριο. Θα ήθελα να πω ότι μετά από αιτήματα που υπήρξαν από τις υπηρεσίες για την παρουσίαση αυτού του κτίριου, μια σειρά δομών και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν. Υπήρξε καταρχήν αίτημα από την ΔΟΗ της Πολεμαΐδας στο πλαίσιο της εξοικονόμησης χρημάτων και της περιστολής των δημοσίων δαπανών σε σχέση με το κτίριο που βρίσκεται τώρα και στο οποίο πληρώνει ενίκιο. Από την πρώτη στιγμή και η κυρία Καζοπούλου και ο περιφερειακός έφορος, ο κ. Κουκουμερίδης, ήρθαν στο κτίριο εδώ, το επισκέφτηκαν, κάναμε μια επαφή και είπαμε ότι θα είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση για το τι ακριβώς θα συμβεί. Το ίδιο συνέβη και με το ΙΚΑ, το τότε ΙΚΑ, τον κύριο Σεκάτη, δεν είναι εύκολο σήμερα,
όπου έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συνάντηση με βιβλίο. Και το ελληνικό δικείο δια του δικηγορικού συλλόγου του πρόεδρου του κ. Σόρσκια, αλλά και των ενώσεων των δικαστικών λειτουργών, υπέβαλε το αίτημα. Εξετάσαμε τα αιτήματα αυτά, όπως επίσης και το αίτημα του Δήμου Ορδέας, προκειμένου να φιλοξενηθούν εδώ, ίσως συμβολικά δομές του Δήμου Ορδέας. Έγινε μια διαβούλευση για το θέμα αυτό μετά από ανεπάλληλες συσκέψεις. Ήρθαν σε επαφή οι τεχνικές υπηρεσίες, τόσο του Δήμου όσο των υπηρεσιών που προανέφερα, αλλά και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Και τελικά μετά από κουβέντα η οποία έγινε, αποφασίστηκε το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει την ΔΟΗ Ορδέας, καταρχήν το Τμήμα Συγκοινωνιών και Μεταφορών της Περιφέρειας της Μακεδονίας, που αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε χώρο άνωθεν της οικοδομής Λαζαρέτης στο κέντρο της πόλης. Κατά δεύτερον, όπως ακριβώς έχει πει προεκλογικά ο κύριος Περιφερειάρχης, θα στεγάζεται εδώ για την Περιφέρεια της Ενέργειας, το λογαριάστημα της Περιφερειακής Ενέργειας, σηματοδοτώντας ότι η Πτολεμαίδα είναι η πρωτεύουσα της ενεργειακής καρδιάς της Ελλάδας. Τρίτη δομή που θα υπάρχει εδώ θα είναι η ΔΟΗ της Πτολεμαίδας. Η τέταρτη δομή που θα υπάρχει θα είναι το ΕΦΚΑ, το Τμήμα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα στην Πτολεμαίδα. Και το Λιγνοδικείο, το οποίο στον χώρο του αμφιθεάτρου θα διαμορφωθεί κατάλληλα χώρο για να μπορεί να υπάρχει ακροατήριο, που σήμερα δεν υπάρχει, στον χώρο που συνεργάζεται, και να μπορούν να φιλοξενηθούν εδώ και οι δραστηριότητες του Λιγνοδικείου, με μια διαδικασία που θα έχει μια ανεξαρτησία σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο. Περισσότερα θα μας πούνε οι κύριοι που θα μιλήσουν και η κυρία μετά από εμά. Ενάς θα μου επιτρέψετε να μην πω τίποτα περισσότερο. Να πω ότι έγινε πολύ επίπονη δουλειά ώστε το κτίριο να είναι ολοκληρωμένο. Ήδη υπάρχει τελειωμένη, υπάρχει ανάδοχος στη φύλαξη του κτιρίου και πλέον το κτίριο θα φυλάσσεται σε 24 ώρες βάση, είτε με τα προσωπικό είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει ήδη ανάδοχος που προέκυψε μέσα από διαγωνισμό όπως και η εταιρεία φύλαξης για την λειτουργία του κτιρίου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι υπάλληλα και οι πολίτες που θα φιλοξενούν το κτίριο. Καθώς επίσης υπάρχει και ανάδοχος για τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος θα διαμορφωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και με συνθήκες που θα το επιτρέπουν, όχι εντός του κάψωνα, με τον ανάλογο τρόπο που πρέπει σε αυτό το κτίριο. Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω να ευχαριστήσω, να πω ότι ανάδοχος του έργου ήταν ο κύριος Τηλέμαχος Παμπόρης, συνταξιούχος όλο στο επάγγελμα, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είχαμε μια πολύ έτσι στενή συνεργασία να προλάβουμε να κλείσουμε σε εκκρεμότητες που πήγαν στο κτίριο. Να σας πω μόνο ότι το κτίριο δημοκρατήθηκε χωρίς να έχει γραμμές για υπολογιστές, γραμμές data, και αυτά γίνανε έξτρα. Να σας πω ότι δεν υπήρχε στο κτίριο σύνδεση για την σύζευξη ή για τα τηλέφωνα ή για την οπτική ίνα και μια σειρά άλλων διαδικασιών. Το αίτημα ήταν θετική απέναντί μας για την παραχώρηση αυτού του νέου κτίριου. Επίσης, τον Δήμαρχο, με τον οποίο κάναμε πολλές συζητήσεις για την επίδυση του στεγαστικού μας προβλήματος, τους κυρίους όλους περιφερειακούς συμβούλους, καθώς τον φορολογικό περιφερειάρχη, τον δικό μας τον κύριο Κοπτερίδη, ο οποίος σήμερα λόγω όλων των μεγάλων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρίσκεται εδώ, που όλοι μαζί συνδράμανε ώστε να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα η παραχώρηση. Τα απόλυτα λόγια για την ΔΟΗ Πτολεμαίδας. Είναι μια ΔΟΗ μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος και να θυμίσουμε ότι το ΔΟΗ, όταν είχε κλείσει στα χαρτιά, στο πω έτσι, διατηρήθηκε σαν δεύτερη ΔΟΗ στον νομό Κοζάνης, χάρη στην κινητοποίηση των εργαζομένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων της πόλης, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στην αιτιολογική έκθεση, δε, το Υπουργείο του για τη διατήρηση της ΔΟΗ, πολλοί φορολογούμενοι εξυπηρετούνται από τη δική μας ΔΟΗ. Επίσης, λόγω των εργοστασίων της ΔΕΗ και μάλιστα εν ώψη της νέας μονάδας ΔΕΗ 5, το Λεμαΐδα 5, δραστηριοποιούνται και θα δραστηριοποιηθούν μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών. Να τονίσουμε εδώ ότι οι στόχοι των εσόδων που τίθενται από το Υπουργείο και τώρα από την ΑΔΕΣ, το ΔΕΗ Λεμαΐδας, είναι υψηλότεροι από όμορες ΔΟΗ, οι οποίες είναι σε πρωτεύουσα νομού και επιτυχάνονται πλήρως παρά το ότι διαθέτουμε το ελάχιστο προσωπικό. Η ΔΟΗ διαθέτει έμπειρο, εργατικό και άθεα καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο εργάζεται με προσήλωση τόσο για το δημόσιο συμφέρον, όσο και για την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη.
Η πόλη της Πτολεμαϊδάς είναι μια δυναμική πόλη, η οποία έχει προσφέρει υψηλές υπηρεσίες στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα κάποια υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν, δικαιούται τη διατήρηση των δομών που διαθέτει και μάλιστα μιας νευραλγικής υπηρεσίας όπως είναι η ΔΟΕ Πτολεμαϊδάς. Μετά την παραχώρηση αυτή του δημοσίου κτηρίου, θα συμβάλλουμε όλοι στην εξοικονόμηση των σημαντικών πόρων για το δημόσιο, καθώς και στην εξυπηρέτηση των φορολογούμενων συμπολιτών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Περιφερειάρχη για τη μεταφορά της υπηρεσίας μας, το τμήμα μεταφορών Ευρωδέας, στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει όλες τις προδιαγραφές για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. Ίσως γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι το μεγάλο πρόβλημα της υπηρεσίας ήταν ότι δεν είχε χώρο για έλεγχο οχημάτων. Αναγκαζόμασταν οι συνάδελφοι υπάλληλοι να βγαίνουν είτε στο χώρο της λαϊκής αγοράς ή έξω από την πόλη για να μπορούν να ελέγξουν αυτοκίνητα. Στο συγκεκριμένο χώρο έχει διασφαλιστεί αυτός ο χώρος και μάλιστα είναι και στεγασμένος. Δηλαδή, τους σημερινούς μήνες που έχουμε πρόβλημα να βγούμε έξω, έχουμε χώρο κάτω στο υπόγειο ώστε να γίνεται ο έλεγχος των οχημάτων κάτω. Επίσης, διασφαλίστηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι χώροι σε γραφεία, ώστε να μην υπάρχει ο συνωστισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή στη λειτουργία της υπηρεσίας, χώρο για να γίνονται εξετάσεις άνετος. Επίσης, περιμένοντας τώρα να γίνει και η σύζευξη, θα μπορεί σιγά σιγά η υπηρεσία να μεταφερθεί. Ήδη άρχισε να μεταφέρεται, κάποια πράγματα έχουν μεταφερθεί κάτω στα αρχεία και η πρόθεσή μας και της Περιφερειακής Αρχής και της υπηρεσίας είναι να γίνει σταδιακή μεταφορά της υπηρεσίας, δηλαδή να δουλεύει παράλληλα και να δουλεύουν μάλλον παράλληλα και τα γραφεία που είναι μέσα στην πόλη και τα γραφεία εδώ, δηλαδή να μένει ένας υπάλληλος σε κάθε γραφείο στην πόλη μέσα και να μεταφερθεί ο άλλος συνάδελφος εδώ, ώστε να μπορούν να δουλεύουν παράλληλα και αν χρειαστεί να κλείσουμε για ελάχιστες μέρες, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί. Να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες της Ορδέας. Ναι, μέσα στην περίοδο των αντίον θα γίνει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, αν χρειαστεί, θα είναι ελάχιστο το διάστημα και αν είναι κάτι έκτακτο, θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από την υπηρεσία της Κοζάνης. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Ευχαριστούμε και πάλι την πολιτική ηγεσία μας, τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Περιφερειάρχη, που μας παραδίδουν αυτό το χώρο και υποσχόμαστε όλοι οι συνάδελφοι μαζί με εμένα ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του λαού της Ευρωδέας. Περιφερειάρχη, στους τοπικούς βουλευτές και στον Δήμαρχο, οι οποίοι ο καθένας από το πόστο του βοήθησαν στο να έρθει σήμερα αυτή η ευχάριστη μέρα για μας. Και λέω ευχάριστη γιατί, όπως γνωρίζετε, ο ΕΦΚΑ είναι μία από τις υπηρεσίες που πριν γίνει το οργανόγραμμα ήταν επίφοβη στο να κλείσει σαν υπηρεσία. Μία προϋπόθεση πέρα από την ιδιαιτερότητα της περιοχής για την παραμονή της υπηρεσίας στην περιοχή της Πτολεμαϊδάς ήταν και η εξέβρεση κτίριου. Πράγμα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το αίτημα και μετά από επίμονες προσπάθειες φτάσαμε στην σημερινή μέρα. Εκτός από τον ΕΦΚΑ που θα παραμείνει στην περιοχή Ορδέας, θα ιδρυθεί και ένα τμήμα, ΠΕΚΑ, έτσι λέγεται, Περιφερειακό Ελεκτρικό Κέντρο Ασφάλισης, που και γι' αυτό μας έχει παραχωρηθεί χώρος, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο του ανασφάλιστου προσωπικού σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Την Περιφερειακή Αρχή, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της διεύθυνσης του τοπικού επικαταστήματος Πτολεμαϊδάς, όπως και τις δείξεις του ΕΦΚΑ και την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι συνάδελφοι θα προσέξουν το μέγιστο δυνατό βαθμό το κτίριο, έτσι ώστε να το έχουν σαν δεύτερο σπίτι τους, αν μη πω πρώτο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών. Και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και σε όλους τους παράγοντες της περιφέρειας και τους τεχνικούς. Να μιλήσω ιδιαίτερα στον κύριο Καλαμπούλη για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου στις δικαστικές υπηρεσίες της Ορδέας. Οι δικαστικές υπηρεσίες είναι γνωστό ότι είναι το μεταβατικό μονομελές μνημονιακό
το οποίο θα κάνω και εγώ την αναφορά την οποία έκανε και ο κύριος Πλεκετάς νωρίτερα, ήδη είχε καταργηθεί, όπως καταργήθηκαν και όλα τα μεταβατικά μονομερή πλημμυρολογία σε όλη τη χώρα και με διεκδίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου και καθοριστική συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Πλεκετάς και ο κύριος Δήμαρχος συνέβαλαν πραγματικά καθοριστικά πάνω σε αυτό, ειδικά στην τελευταία έκφραση που ήταν πρώτης νομοθετικής ρυθμίσεως, επαναιδρύθηκε, επαναλαμβάνω, επαναιδρύθηκε και είναι το μοναδικό σε όλη την υπηρετική χώρα μεταβατικό μονομελές πλημμυρολογίο που λειτουργεί σε όλη, επαναλαμβάνω, την υπηρετική χώρα. Το διοικητήριο είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει κομβικό σημείο για τους πολίτες, οι οποίοι θα διεκπαιρεώνουν τις υποθέσεις στις υπηρεσίες που θα λειτουργούν στο κτίριο αυτό κατά τρόπο ευχερέστερο, αποφεύγοντας την ταρεπορία την οποία υφίστατο μέχρι σήμερα λόγω της διαφορετικής θέσεως των υπηρεσιών. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σήμερα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και μια μέρα διδακτική για όλους μας, για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε, τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνουμε σε ευθεία συνεννόηση πρωτίστως με την κοινωνία. Η επιλογή να επεξεργαστούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και οι δομές του κράτους σε αυτό το κτίριο έχει να κάνει και μόνο με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Διότι εδώ όλοι βρισκόμαστε για να υπηρετήσουμε τους πολίτες. Είναι ένα κτίριο ανθρώπινο, όπου με ανθρώπινες συνθήκες και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πολίτες που θα το επισκέπτονται, θα τη κάνουν τις εξυπηρετήσεις. Είναι ένα κτίριο λειτουργικό, που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της πόλης και είναι ένα κτίριο το οποίο θα εξοικονομήσει δημόσιους χώρους. Που είναι και το ζητούμενο. Σε μια περίοδο που πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, για την περιστολή των δαπανών, έτσι ώστε όλα αυτά τα ωφέλη που θα προκύψουν να φεύγουν από τις πλάτες των πολιτών και να αναδιανέμονται προς όφελο των πολιτών, αυτό ήταν και ο οδηγός μας να πάρουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Η ΟΡΔΕΑ νομίζω ότι πλέον μπαίνει σε μια άλλη λογική και σε μια άλλη εξέλιξη των πραγμάτων που για μας την έχουμε πει και προεκλογικά και δίνουμε καθημερινά μάχη για να τις δώσουμε τη θέση που τις αξίζει. Οι λογικές του παρελθόντος να αποδομήσουμε την ΕΟΡΔΕΑ. Οι λογικές του παρελθόντος να δημιουργούμε αντιθέσεις μεταξύ των κοινωνιών με εμάς έχουν περάσει στο πλέον και κλείστηκαν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Νομίζω ότι θα πρέπει με σύνεση, με σοφροσύνη και ενότητα να δούμε τι άλλο μπορούμε να δομήσουμε στην περιοχή της ΕΟΡΔΕΑΣ. Οι υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε και πολιτικές που θα δώσουν δυνατότητα ο πολίτης να παραμείνει στην περιοχή, να έχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και απασχόληση. Και εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και δεν περισσεύει κανείς. Επειδή υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις για το ποιες υπηρεσίες πρέπει να στεγαστούμε εδώ, θέλω να ξέρετε ότι ο διάλογος εξαντλήθηκε σε όλα τα επίπεδα και με τον Δήμο Ευρωπαίας. Καθίσανε στο ίδιο τραπέζι, συζητήσαν εξαντλητικά και οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υπηρεσίες της περιφέρειας και κατέληξαν με πρόταση που έγινε ότι δεν μπορούσαν να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες. Αρχικώς υπήρχε ένα αίτημα από το Δήμο της Ευρωπαίας να υπάρξουν κάποιες υπηρεσίες και τις συζήτησαν. Στην πορεία ο Δήμος Ευρωπαίας ήθελε όλο το κτίριο για να μπορέσει να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να στεγάσουν σε άλλες υπηρεσίες και καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη λογική δεν θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, συζήτηση και συνεννόηση. Η απόφαση πλέον είναι οριστική. Η πολιτική απόφαση είναι δικιά μας. Το επόμενο διάστημα αυτή η απόφαση θα περάσει και από Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι ώστε να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις, όλες οι πτέρυγες του οργάνου και ο καθής να αναλάβει τις ευθύνες των αποφάσεων του για την εξέλιξη των πραγμάτων. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο σκέψεις. Αυτό το κτίριο να αποτελέσει ένα σύμβολο για όλους μας, με τον τρόπο που αποκαθιστάμε αδικίες, αλλά και ένα σύμβολο δικαιοσύνης, αφού σε αυτό το κτίριο θα απονέμεται και η δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ θερμά. Η πράξη με την κατάσταση. Παρακαλώ λίγο η συμφωνία γιατί κάνει αντίλαλο. Ευχαριστώ. Η σημερινή πράξη αντικατάστασης και εγκατάστασης των δημοσίων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, της ΔΟΗ και του μεταβατικού μονομελούς είναι μια συγκεκριμένη κίνηση ιδιαίτερα σημαντική καταρχήν όσον αφορά την αντίληψη περί προσφοράς στους πολίτες δημοσίων υπηρεσιών και συγκεκριμένα των πολιτών του Δήμου Ευρωπαίας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δημοκρατικό και λειτουργικό και δείχνει την πρόθεση του κρατικού τομέα να λειτουργήσει
με συγκεκριμένη εξοικονόμηση πόρων και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και υπέρ της χρηστικότητας των δημοσίων υπηρεσιών υπέρ των πολιτών. Το δεύτερο σημαντικό που θέλω να τονίσω και νομίζω ότι συμβολίζει μια νέα εποχή για το Δήμο Εορδέας είναι το γεγονός πως ο Δήμος Εορδέας, όπως όλοι ξέρουν, είναι ο δεύτερος Δήμος της Δυτικής Μακεδονίας. Όχι μόνο σε πληθυσμό, αλλά και σε οικονομικό κύκλο. Αυτό σημαίνει πως πρέπει το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών να παραμένει σε αυτό το Δήμο και σε αυτή την πόλη και να μην είναι αυτή η πόλη πλέον και επιτέλους δεν θα είναι από εδώ τώρα με αφορμή αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μια πόλη παράρτη. Θα είναι μια πόλη αυτοδύναμη, με αυτάρκη οικονομικό και δημόσιο κύκλο ζωή.